Κατά πόσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπορούν να συμβάλλουν στην άνοδο της τουριστικής κίνησης? Ποια μέσα επικοινωνίας χρησιμοποιούνται σήμερα για την προβολή της χώρας στο εξωτερικό? Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά δόθηκαν κατά τη διάρκεια ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι μέχρι και ο πολύ σκληρός, σκληρά και διακείμενος απέναντι στη χώρα μας γερμανικός τύπος έχει γράψει κατά καιρούς τους τελευταίους μήνες θετικά λόγια, θετικές κουβέντες και μιλάει και για την ψήφια αύξηση προκρατήσεων προς τη χώρα μας. Αυτό το γεγονός και από μόνο του που αναγιγνώσκεται από κάποιους αναγνώστες δίνει μια θετική άβρα για περαιτέρω αύξηση των κρατήσεων προς τη χώρα μας. Φτιάξαμε λοιπόν μια πλατφόρμα, ένα site που φιλοξενήθηκε στις πανεπιστημιακές κοινότητες, το μεγάλο site, θα το πω έτσι, την πλατφόρμα, και λέγαμε στα παιδιά, φτιάξτε βιντεάκια το κάθε σχολείο από τον τόπο του, που να διαφημίζει τον τόπο του, για ποιο λόγο να έρθουν, ας πούμε, στον Πλαταμόνα διακοπές στα άλλα σχολεία. Σας πληροφορώ ότι μέσα σε 3 μήνες που κράτησε όλο και όλη αυτή η πρωτοβουλία, γιατί μετά είχαμε τα πολιτικά γεγονότα και όλα αυτά, είχαμε γύρω στα 230 βίντεο από όλη την Ελλάδα και είχαμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο κλικς, πώς να πω, ναι, σε αυτά τα βίντεο από μαθητές και ανθρώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας. Στους βασικούς κανόνες που θα πρέπει να ακολουθούν τα μέσα ενημέρωσης στον τομέα του τουρισμού, αναφέρθηκε ο εκδότης Γιώργος Κίρτσος, ενώ ο Γενικός Διευθυντής της ΔΕΠΘΕ Φίλιος Στάγκος επισήμανε τον παρεμβατικό ρόλο των δημοσιογράφων. Μια τουριστική χώρα όπως η Ελλάδα οφείλει να έχει φιλικά και εξωστρεφή μέσα ενημέρωσης που δεν θίγουν εθνικές και πολιτικές ευαισθησίες. Διαφορετικά αποξενώνουν ολόκληρους λαούς οι οποίοι θα προτιμήσουν άλλους τουριστικούς προορισμούς. Αυτοί που επισκέπτονται την Ελλάδα θέλουν να χαλαρώσουν και να περάσουν καλά, δεν θέλουν να αγχωθούν και να πάρουν μέρος σε στήρες αντιπαραθέσεις. Δεύτερον, τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και στη σωστή ένταξη της ελληνικής οικονομίας και ειδικά του τουρισμού στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την παγκοσμιοποίηση. Στη Θεσσαλονίκη το δρόμο δείχνει στα μέσα ενημέρωσης, κατά την άποψή μου, ο Δήμαρχος της πόλης κ. Μπουτάρης, ο οποίος είναι μια προσωπικότητα με ανοιχτό μυαλό και ανοιχτούς ορίζοντες. Όποιος θέλει να επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο, δηλαδή το μουσείο στη Βεργίνα, δεν μπορεί να ξεκινήσει από την Θεσσαλονίκη μετά τις 11. Γιατί εκεί η φύλαξη είναι από τις 7 ως τις 3. Λοιπόν, πείτε μου εσείς ποιος τουρίστας ξεκινάει από το ξενοδοχείο του στις 5 η ώρα για να φτάσει στη Βεργίνα στις 7 που ανοίγουν οι πόρτες του μουσείου. Η ημερίδα διοργανώθηκε από τον εκπαιδευτικό όμιλο Ξινή.